Λοιπόν, ο καθηγητής μικροβιολογίας, ο κύριος Άλκης Βατόπουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, τα λέγατε, τα λέγαμε. Άκουσα και πολλούς συναδέλφους σας. Θυμάμαι ότι είχα ρωτήσει πριν από κανένα 1,5 περίπου μήνα τον κύριο Μαγιορκίνη πότε θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Και μου είχε πει τότε μόλις θα δούμε τα κρούσματα να φτάνουν τα 50. Και νομίζω ότι πια η καμπάνα αρχίζει και ηχεί δυνατά για όλους μας. Ναι, κοιτάξτε τώρα 50. Το θέμα είναι ότι πόσα από αυτά είναι, πόσα είναι διασκορπισμένα μέσα στην Ελλάδα, πόσα εξηγούνται, πόσα είναι εισαγόμενα, πόσα είναι ορφανά. Είναι σε επαφές ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε πει, όπως είπατε, ήταν αναμενόμενο που θα ανοίξουν τα σύνορα για τα οποία κανείς δεν είχε αντίρρηση. Απολύτως κανείς, ότι πρέπει τα σύνορα να ανοίξουν, ότι θα είχαμε εισαγόμενα κρούσματα και γι' αυτό έχει γίνει όλη αυτή η προετοιμασία από την πολιτική προστασία και από τον ΕΟΔΗ, ώστε να μπορεί να παίρνει αυτό το σύστημα επιτήρηση. Απλά αυτό ενδεχομένως που δεν είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη είναι η χαλάρωση στην οποία θα βουτούσαμε όλοι μας. Δεν είχαμε λάβει σοβαρά υπόψη δύο πράγματα. Το πρώτο, τα Βαλκάνια, που δεν ξέραμε ότι ποια είναι η κατάσταση. Και μάλλον εκεί πέρα η κατάσταση επιδεινώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και ξαφνικά. Και αυτό είναι ένα μάθημα για μας. Σωστό. Διότι και σε εμάς η κατάσταση, και ερχόμαστε στο δεύτερο πρόβλημα, αυτό που είπατε, ότι η χαλάρωση εσωτερική, οι μεγάλες συναθρήσεις, τα πανηγύρια, τα beach bar, τα parties και όλα αυτά. Και η συνάρθρωση ανθρώπων αγνώστων μεταξύ τους. Μεγάλου αριθμού ανθρώπων αγνώστων μεταξύ τους, οι οποίοι μετά θα διασκορπιστούν σε πολλά μέρη της Ελλάδος, μπορεί να είναι πραγματικά ένας τεράστιος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού. Φανταστείτε τώρα, γιατί το πανηγύρι δεν είναι μόνο οι ντόπιοι. Προφανώς είναι όλοι αυτοί που πάνε. Είναι οι ντόπιοι που ζουν στην Αθήνα, είναι οι ομογενείς. Είναι κάποιοι τουρίστες που πάνε να δουν το πανηγύρι. Όλοι όταν πάμε στο νησί για διακοπές, πάμε και στο τοπικό πανηγύρι. Σωστό, δηλαδή, θέμα. Θα χορέψουμε, θα πιούμε, θα κάνουμε και θα μεταδώσουμε τον κοροναϊό όσοι από εμάς τον έχουν. Συνεπώς είναι χρονικό ένας προαναγγελθέντος επιδημίας, για να παραφράσω το μυθιστόρημα του, πώς λένε, του. Πάντως το μόνο που θετικό που βλέπω όσον αφορά την κοινωνική συμπεριφορά είναι ότι ενώ στη δημοσκόπηση της Πάλης που παρουσίασε χθες ο Sky, ενώ τον Ιούνιο αυτοί που φοβόντουσαν πολύ και αρκετά για τον κορονοϊό ήταν ένα ποσοστό 44%, ένα μόλις μήνα μετά, αυτό είχε εκτοξευθεί στο 64%, πήρε 20 μονάδες πάνω. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται πολύ προσοχή. Κυρίως η τήρηση των μέτρων, μάσκα όσο μπορούμε περισσότερο, κυρίως όταν υποψιαζόμαστε συνωστισμό στους κλειστούς χώρους, αποφυγή συναχθρήσεων, αποστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα που μονότονα λέμε τόσο καιρό. Ένα το κρατούμενο, είπατε για μάσκα. Μόλις πριν δύο μέρες το Υπουργείο πήρε μια απόφαση να καταργήσει την σύσταση για μάσκες στα εμπορικά κέντρα. Θεωρείτε ότι πρέπει να επανέλθει αυτή η ισχυρή σύσταση? Κοιτάξτε, όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πιστεύουμε ότι η μάσκα είναι βασικό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άρα να υποθέσω ότι εσείς δεν είχατε δώσει το OK ως Επιτροπή, γιατί άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι εμείς ακούσαμε την σύσταση της Επιτροπής. Δεν είχαμε πει να χαλαρώσει η μάσκα σε καμία περίπτωση. Εμείς είχαμε του το έκανε το Υπουργείο αυτό. Κοιτάξτε, τώρα μην εντάξει, να τα λέμε, δεν είναι κακό να τα λέμε. Δηλαδή όπου υπάρχουν λάθη να τα λέμε, να τα εντοπίζουμε για να διορθώνονται. Γι' αυτό γίνονται, γι' αυτό μιλάμε κάθε μέρα. Με το Υπουργείο και με τους υπουργούς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Αλλά εγώ θέλω να μείνω κυρίως στο γεγονός ότι ο καθένας από εμάς, ανεξαρτήτως τι λέει το Υπουργείο, το θέμα δεν είναι να φοβόμαστε το πρόστιμο. Το βασικό είναι να φοβόμαστε τον κοροναϊό. Προσέξτε, δεν υπήρχε καν πρόστιμο για το θέμα των μασκών στα εμπορικά κέντρα. Ήταν απλά ισχυρή σύσταση. Και άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι το κάναμε, λέει, για λόγους ανταγωνισμού, γιατί άλλα καταστήματα δεν είχαν μάσκα, ενώ στα εμπορικά είχαν, και για λόγους ισονομίας. Αλλά τώρα... Αυτό είναι μια λογική αυτή, η οποία όμως θα πρέπει να την ξαναδούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει η λογική της δημόσιας υγείας και από εκεί και πέρα υπάρχουν κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές παράμετροι, στις οποίες συνυπολογίζει η πολιτεία και βγάζει αποφάσεις. Τώρα... Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στον κάθε έναν από εμάς ότι δεν πρέπει να φοβάται. Δηλαδή, θα πρέπει μόνος του να καταλάβει
ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να χρησιμοποιεί η μάσκα, να προσέχει τις αποστάσεις και δεν χρειάζεται να του το επιβάλλει η πολιτεία. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Η πολιτεία δεν χρειάζεται να του το επιβάλλει, αλλά όταν η πολιτεία το ακυρώνει και ως σύσταση, δίνει ένα μήνυμα, ένα σήμα. Σωστό, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το σήμα δεν πρέπει να δίνει. Τώρα, επειδή διαβάζω σήμερα για Plan B, κύριε Βατόπουλε, το Plan B της Επιτροπής τι λέει, ποια μέτρα πιθανόν μπορεί να επιστρέψουν αν συνεχίσει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων? Ακόμα δεν υπάρχει Plan B με την έννοια, γιατί δεν μπορεί και να υπάρχει Plan B με την έννοια ότι βλέποντας και κάνοντας είναι αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναρχίσουμε στις απαγορεύσεις, στα κλεισίματα, στα μην γυρίσουμε στο Μάρτι. Ναι, αλλά αυτό εξαρτάται από τον καθέναν από εμάς και την πορεία της επιδημίας. Μάλιστα. Σας φοβίζει, άκουσα σήμερα και τον συνάδελφό σας από λίγο, τον κύριο Λαζανά, να λέει ότι αν συνεχίσουμε έτσι, πιθανώς το δεύτερο κύμα να έρθει μέσα στον Αύγουστο. Σας φοβίζει πιθανό, ένα τέτοιο? Είναι πιθανό, είναι πιθανό. Αυτό το έχουμε πει από πολύ καιρό. Οπότε θα είναι, αν έρθει δεύτερο κύμα, αν θα είναι ισχυρό, πότε θα έρθει, εξαρτάται από τη συμπεριφορά μας. Mm-hmm. Δηλαδή πότε θα δοθεί ευκαιρία στον ιό να πολλαπλασιαστεί. Μάλιστα. Η εικόνα που παρατηρούμε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που πια είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα εκεί. Ναι. Τι σας δείχνει όσον αφορά την πορεία και τη συμπεριφορά του ιού? Κοιτάξτε, καταρχήν όλα αυτά τα νοσήματα και ελεύθερα να τα αφήσεις είναι σαν κύματα. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και η Πανόλη στο Μεσαίωνα ήταν σαν κύμα, που ανεβοκατέβαινε και μετακινείται από περιοχή σε περιοχή. Μάλιστα. Και η γρήπη και όλα. Άρα αυτό το κύμα το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Τώρα η Ευρώπη, τουλάχιστον η Δυτική Ευρώπη, είναι σε ύφεση γενικά. Mm-hmm. Ξαφνικά τα Βαλκάνια φούντωσαν και η επιδημία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότια Αμερική. Και νομίζω και η Αυστραλία έχει αρχίσει να εμφανίζει προβλήματα. Mm-hmm. Υπάρχει στη Δυτική Ευρώπη, ας πούμε στη Βρετανία, τα πράγματα είναι σχετικά καλά προς το παρόν. Μάλιστα. Εξετάζετε ή μάλλον έχετε εισηγηθεί, γιατί βλέπω ότι αυτό το Plan B που θα συζητήσει το Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι, ένα από τα μέτρα που εξετάζει είναι τεστ σε όλους και σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Δηλαδή, όποιος έρχεται από το εξωτερικό να του γίνεται τεστ και όχι μόνο δειγματοληπτικά όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Ναι. Εσείς αυτό ως επιτροπή το έχετε δει, το έχετε εισηγηθεί, είναι μέσα στις προτάσεις σας? Αν υπάρχει τεχνική δυνατότητα, δεν είναι. Κακό δεν κάνει. Mm-hmm. Το μόνο κακό που κάνει το να κάνει τεστ σε όλο τον κόσμο είναι ότι μπορεί να έχει μετά ο άλλος την αίσθηση της ασφάλειας. Mm-hmm. Και να αρχίσει να δείχνει μετά μια εβδομάδα να πει: δεν έχω εγώ τίποτα, άλλο πράγμα. Είναι, δεν είναι κορονοϊός, εξετάστηκα. Μάλιστα. Καταλάβατε, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Και φυσικά υπάρχει το κόστος και το τεχνικό θέμα. Το κόστος, mm-hmm. το τεχνικό θέμα. Άμα λυθεί το τεχνικό θέμα και ο άλλος συνειδητοποιήσει ότι είναι μια στιγμιαία απεικόνηση της πραγματικότητας, η μοριακή εξέταση. Mm-hmm. Θα είναι κάτι θετικό. Βέβαια, ναι, δεν τίθεται θέμα. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Σας φοβίζει, δεν ξέρω αν έχετε, πώς να το πω, ακτινογραφήσει αυτά τα κρούσματα των τελευταίων ημερών και αν υπάρχει κάποιος φόβος ή κάποια αιστεία ορφανών κρουσμάτων στο εσωτερικό της χώρας, πέρα από τα... Εγώ τουλάχιστον δεν έχω άμεση γνώση των λεπτομεριών, των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κρουσμάτων. Αυτά τα έχει ο ΕΟΔΗ, η πολιτική προστασία. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε άμεση επαφή με τα κρούσματα. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει σε καθημερινή βάση? Όχι καθημερινή. Τώρα έχουμε 2-3 μέρες να συνεδριάσουμε. Αλλά γενικώς έχουμε βολευτεί και την τηλεδιάσκεψη, οπότε έχει γίνει... Ναι, πρόβλημα. Με αυτή την έννοια το λέω, με την τηλεδιάσκεψη. Η καθημερινή συνήθεια. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά απλώς, εντάξει, δεν συνεδριάζουμε κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες, ανάλογα με πότε θα μας καλέσει ο γενικός και τι θέματα θα υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ όλα αυτά που μας είπατε και κυρίως την επικαιροποίηση των μέτρων που θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε, μάσκα, αποστάσεις και απολύμανση χεριών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο κορονοϊός είναι ανάμεσά μας και πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως τι λένε και τα λοιπά, να κρατάμε αυτές τα μέτρα υγιεινής που έχουμε πει κατά επανάληψη. Και ξέρετε, και υπάρχει και κάτι άλλο θετικό σε αυτή τη δημοσκόπηση, κύριε καθηγητά, ότι αυτοί που δεν φοβούνται καθόλου ή θεωρούν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός έχουν πέσει μόλις στο 11%, ναι, που σημαίνει ότι όλη αυτή η παραφιλολογία
και όλα αυτά τα fake news του τελευταίου διαστήματος φαίνεται ότι υποχωρούν μπροστά στην πραγματικότητα και έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται. Αυτό είναι πολύ καλό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.